Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και ας πάμε να μιλήσουμε με τον πρώην Υπουργό από τη Νέα Δημοκρατία φυσικά, τον κύριο Γεράσιμο Γιακουμάτο. Καλή σας μέρα, κύριε Γιακουμάτε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κύριε Γιακουμάτε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα ένα σχόλιο για την Νέα Δημοκρατία. Είναι ευτυχισμένη που θα γίνει μια ιδιωτικοποίηση επιτέλους, ας πούμε αυτή για το ελληνικό, ή έχει κάποιες αντιρρήσεις? Ο πυρήνας της ιδεολογίας της Νέας Δημοκρατίας, η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι και θα είναι η ιδιωτικοποίηση. Το ελληνικό το ξεκινήσαμε εμείς και ευτυχώς εχθές με την πίεση των θεσμών και της Τρόικας και της Δόσης έγινε επιτέλους το αυτονόητο. Αυτονόητο. Είναι αδιανόητο 18 χρόνια να είναι το ελληνικό έτσι με τα κοράκια και με τους ξυκομανείς. Τα χρήματα που έχει χάσει η Ελλάδα είναι πάρα πολλά. Θα σας πω ότι σε πρώτη φάση θα έχουμε 10.000 θέσεις εργαζόμενων. Θα έχουμε μια επένδυση 8 δισεκατομμύριων στην τελική της εξέλιξη και θα έχει η Ελλάδα περίπου τα 4-5 δισεκατομμύρια σε βάθος πενταετίας όφελος. Άρα λοιπόν είναι αδιανόητο και για την περιοχή είναι καλό για να αναβαθμιστεί, αλλά και η Ελλάδα είναι για μένα μια παγκόσμια επένδυση που θα χρειάζεται μίμηση. Καλά, οι δανειστές μας αυτό περιμέναν, δηλαδή για να μας δώσουν τη δόση να τελειώσει η ιστορία με το ελληνικό. Ναι, ήταν και αυτό προαπαιτούμενο. Βέβαια, δυστυχώς. Μάλιστα. Δυστυχώς, γιατί με έτσι τα πράγματα, με τους δανειστές, το ένα email Χαρδούβελη έγινε επί 15, ήταν γύρω στα 900 εκατομμύρια και φτάσαμε τώρα στα 5,5 δισεκατομμύρια και πιέζουν συνέχεια οι δανειστές, πιέζουν και θα πιέζουν και πολύ φοβάμαι ότι τον Οκτώβρη ο στόχος που έχουν βάλει για τα φορολογικά έσοδα και τα ασφαλιστικά δεν θα πετευχθεί και θα έχουμε πάλι κόφτη πάλι, δυστυχώς. Φοβάμαι πάρα πολύ, μακάρι να διαψευθώ, αλλά δεν έχει δυνατότητα ο Έλληνας. Έχει φορολογική αδυναμία να πληρώσει. Δεν έχει φοροδοτική ικανότητα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν λεφτά. Μέσα στο περιβάλλον αυτό, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί με το υπερταμείο τα 99 χρόνια κλπ., η επόμενη κυβέρνηση, οι επόμενες κυβερνήσεις, τι περιθώρια βελτίωσης μπορεί να έχουν? Δεν ξέρω στα 99 χρόνια τι έχουν. Πάντως αυτό ήταν για μένα μια πολύ μεγάλη, ένα μεγάλο λάθος της κυβέρνησης, ότι υποθήκευσε στη χώρα για 99 χρόνια. Αυτό πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Τώρα όλα αυτά θα χρειαστούν διαπραγμάτευση από μια άλλη κυβέρνηση η οποία θα έχει καλύτερο οικονομικό προσανατολισμό για να μπορεί πράγματι να μην έχει δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς για να μπορεί να κάνει μια κουβέντα, μια συζήτηση. Αλλά δυστυχώς. Οπότε κύριε Υπουργέ, ερχόμαστε στο ερώτημα ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας και ο Καμένος στις δημοσκοπήσεις παραπέμπουν. Είναι πάρα πολύ χαμηλά και φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αυξήσει πάρα πολύ τα ποσοστά της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη περίπου 6 μήνες που είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, οπότε οποιαδήποτε περίοδος χάριτος έχει περάσει. Και εκεί που ο κόσμος ήλπιζε στη Νέα Δημοκρατία να δει μια δυναμική αντιπολίτευση, ας πούμε για το θέμα των offshore, και εκεί που περίμενα να δουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάει στη Βουλή και να συντρίψει τον Αλέξη Τσίπρα, δεν το είδαμε αυτό. Γιατί συνέβη κάτι τέτοιο? Εντάξει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε την ευθύνη της πράξης του. Το ζήτημα είναι ότι είναι ένας χειρισμός που έγινε, εν πάση περιπτώσει, το κόμμα αποφάσισε, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Αλλά σίγουρο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται από 7 μέχρι 10 μονάδες. Το θέμα δεν είναι να είναι πρώτο κόμμα. Εμένα αυτός που είναι ο στόχος μου και ο στόχος πρέπει να είναι της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Την τελευταία φορά που είχατε μιλήσει εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό μας, είχατε πει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάθει καθίζηση στις κατώτερες τάξεις και πάθαμε ζημιές γιατί ξεχάσαμε τις αρχές μας. Έχει αλλάξει αυτό? Γίνεται μια προσπάθεια τώρα, πάρα πολύ μεγάλη, να μπορέσουμε πράγματι, όπως είδατε πει και ο κ. Μητσοτάκης στο Περιστέρι, συνεχώς κινούμεθα σε αυτές τις περιοχές, διότι εδώ πρέπει να μιλήσουμε με αυτούς που είναι στο κοινωνικό παντοπολείο, αυτούς που είναι στην εκκλησία να πάρουν συσίτιο, να δούμε τι τους οδήγησε, πώς έγινε, τι μπορούμε να κάνουμε, τι χρειάζονται. Αν δεν μιλήσουμε με αυτούς να τους ακούσουμε, να τους αφουγκραστούμε καλά, δεν πρόκειται να κάνουμε δίζηση. Πρέπει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να κοιτάξει σε αυτή την κατηγορία των νεοπτώχων και της μεσαίας τάξης που γίνεται και αυτοί οι νεοπτώχοι να κάνει είσοδο, να μπορέσει να μιλήσει μαζί τους, να μπορεί να συνοηθεί, να μπορεί να τους δώσει μια ελπίδα.
Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Μητσοτάκης ζητάει να φύγει η κυβέρνηση και να γίνουν εκλογές. Είναι έτοιμη σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το σημείο, η Νέα Δημοκρατία να κυβερνήσει τη χώρα, ως κόμμα? Η Νέα Δημοκρατία θα είναι πολύ καλύτερη κυβέρνηση από αυτή που υπάρχει σήμερα. Από εκεί και πέρα, εξειδικεύουμε τα προγράμματα, εξειδικεύεται σιγά σιγά όλο το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλύτερο. Πάρα πολύ καλύτερο. Και να μας πείτε έτσι και πώς βλέπετε τον όλο χειρισμό που κάνει η κυβέρνηση με το μεταναστευτικό? Εκένωσε μεν την Ιδωμένη, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν τα προβλήματα τώρα πιο πολύ στην Αττική. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Εντάξει, η αμέλεια και η παραλήψη που κάναμε συνέχεια επί 2 χρόνια, ενώ βλέπαμε ότι ερχόταν το κύμα των μεταναστών, τώρα οπωσδήποτε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει δυσκολία. Δεν μπορούν να γίνουν 60.000 καταλήμματα, δεν μπορούν να ανταποκριθούμε απόλυτα στις υποχρεώσεις μας και έχουμε αυτές τις. Το ζήτημα είναι ότι εδώ πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία με την Ευρώπη, διότι η Τουρκία, όπως βλέπετε, με το που κάνει την πρώτη παρασπονδία, αφήνει και φεύγουν και πάνε προς από. Και 350 προχθές είχαμε μετανάστες, εκ των οποίων πάρα πολλοί πνιγήκαν. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να υπάρχει μια. Είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να ταΐζει 65.000 κόσμο. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δίνει άσυλο και να τους συμπεριφέρεται όπως έπρεπε και καλά κάνει. Και η Ευρώπη να σιωπά. Πρέπει να δούμε, δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά το Κύπρος ακόμα. Τι χρήματα έχουν εισδρεύσει στην Ελλάδα, ποιος κουμαντάρει, η ΜΚΟ, το κράτος, υπάρχει κράτος. Αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εγώ θα έλεγα ότι μια συζήτηση στη Βουλή για το μεταναστευτικό, στην ουσία του όμως, όχι στα κακαρίσματα, στην ουσία του, θα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Μια και μιλήσατε για την Τουρκία, μετά από αυτές τις επιθέσεις που έχουν γίνει, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάσει την πολιτική της απέναντι στην Ελλάδα? Συνήθως η Τουρκία μεταφέρει την πίεση ανατολικά πολλές φορές. Κοιτάξτε, αυτή η Τουρκία είναι γνωστή εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Είναι ανυπόληπτη, δεν πάτησε σε εμπιστοσύνη. Είναι μια Τουρκία η οποία παίζει με τα εθνικά θέματα. Οπότε εξωτερικά τα μεταφέρει στο εξωτερικό και πάντα έχει εξωτερικά θέματα. Όμως αυτό τώρα με την Αγία Σοφιά είναι πολύ σημαντικό. Λέει, εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Εγώ μπορώ να πάω σε ένα τζαμί και να κάνω λειτουργία χριστιανική? Αυτό θα κάνω. Αφού εσείς μπορείτε να κάνετε προσευχές με το Κοράνι, και εγώ να πάω στο τζαμί και να κάνω μια προσευχή. Εδώ στην Ελλάδα. Θα πρέπει και να θέλουμε μια πιο δυναμική πολιτική εθνική. Μια πιο δυναμική. Είναι πολύ χλιαρή και νομίζω ότι οι Τούρκοι ξεθαρεύουν έτσι. Και κύριε Γιακουμάτου, μια τελευταία ερώτηση. Επειδή είχατε υπάρξει στο παρελθόν υπουργός ή υφυπουργός απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτές οι επενδύσεις, ας πούμε το ελληνικό και άλλες, μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της ανεργίας ή χρειάζεται κάτι άλλο? Η πραγματική απασχόληση είναι από τέτοιες θέσεις εργασίας. Η πραγματική. Από ανάπτυξη. Από νέες επενδύσεις, από νέες επιχειρήσεις. Όμως αυτό δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα του 1,5 εκατομμύριου, 1.300.000 ανέργων. Εκεί χρειάζονται πολιτικές ενίσχυσης απασχόλησης και όχι της ανεργίας. Εκεί χρειάζονται, δηλαδή ένα παράδειγμα, εγώ είχα κάνει ένα πρόγραμμα και το έχω πει και δυστυχώς δεν ακούγομαι, ότι ο μακροχρόνιος άνεργος που θέλει 5 χρόνια να βγει σύνταξη δεν θα βρει ποτέ δουλειά και δεν θα βγει ποτέ στη σύνταξη. Άρα εκεί λοιπόν με τα λεφτά του ΛΑΕΚ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα πενταετούς απασχόλησης σε κοινωνική εργασία, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, και να ανακουφίσει μια κατηγορία. Και πολιτικές οι οποίες θα είναι στοχευμένες, επιδοτώ την απασχόληση και όχι την ανεργία. Δηλαδή αυτό το επίδομα ανεργίας είναι καταστροφή. Πρέπει να επιδοτούμε την απασχόληση. Μάλιστα. Κύριε Γιακουμάτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.